Μήπως γνωρίζετε το 10χρονο πιτσιρικά που σπρώχνει το καρτ? Τον καταλάβατε τώρα. Είναι ο Μίκα Χάκινεν στα πρώτα του αγωνιστικά βήματα. Από ποιον παίρνει συνέντευξη ο καλός συνάδελφος σε μεγάλο αγώνα καρτ στο Λουξεμβούργο το 1983? Είναι ο Μίκαελ Σουμάχερ σε ηλικία 14 ετών. Προσέξτε το βλέμμα του. Ο τρίτος δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ο μεγάλος Άιρτον Σένα που εδώ κάνει καρτ στην ιδιόκτητη πίστα του στη Βραζιλία. But they go too fast for me. Γεια σας, ονομάζομαι Στέφανος Καμιτσάκης και αγωνίζομαι στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Φόρμουλα 3. Είμαι 29 ετών, κάνω από 6 χρονών και είναι κάτι που με συγκινεί. Έχω κατακτήσει 2 πρωταθλήματα στην Ελλάδα και θα βγει πρώτο στο Πανευρωπαϊκό. Οι πρωταγωνιστές της Φόρμουλα 1 έχουν ξεκινήσει από την ηλικία του Χρήστου, αλλά εμείς τους γνωρίζουμε από την πορεία του στα καρτ. Γεια σου, με λένε Σαγανά Χρήστος, είμαι 11 χρονών και ασχολούμαι 5 χρόνια με το καρτ. Τρέχω στην κατηγορία Μίνι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και στον πρώτο αγώνα φέτος πήρα την πρώτη θέση. Από τη Φόρμουλα 1 μου αρέσουν αρκετοί οδηγοί, αλλά ένας από τους αγαπημένους μου είναι ο Άιρτον Σένα. Με λένε Ορφανίδου Μαρία, ασχολούμαι 10 χρόνια με το καρτ και τρέχω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ασχολούμαι με το καρ γιατί μου αρέσει πολύ η ταχύτητα. Πω πω, αυτός ο ήχος από τον γκάζι είναι μοναδικός. Μαζί μας στην πίστα καρτόδρομο στις Αφίδνες ήταν η Κατερίνα Στικούδη. Σου πω εγώ, που λέτε ότι οι γυναίκες δεν ξέρουν ότι γάνε. Παλιά αθλήτρια της Κολύμβησης και η ίδια ξέρει από αγώνες και από ανταγωνισμό. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πήγε και στο καρτ. Να σου πω λοιπόν ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να οδηγείς καρτ για να μπορείς να πας γρήγορα. Σε αντίθεση με το δρόμο, εδώ δεν πάμε στη δική μας λωρίδα, δεν καθόμαστε δεξιά, εδώ εκμεταλλευόμαστε όλο το πλάτος του δρόμου. Πρέπει λοιπόν να μπαίνεις και να βγαίνεις στροφή με όσο πιο απαλή καμπή γίνεται. Βγαίνοντας από τη στροφή, να αφήνεις το κάρτ να ξεθυμαίνει απέναντι, να εκμεταλλεύεσαι όλο το πλάτος του δρόμου για να παίρνεις φόρα. Το γκάζι, το πολύ, σε ποιο σημείο το πατάς, πριν μπει στη στροφή ή την ώρα που έχεις ήδη μπει? Από το κέντρο της στροφής και μετά αρχίζεις και πατάς γκάζια. Όσο πιο πολύ στρίβεις, όσο πιο πολύ παλεύεις, δεν πας γρήγορα, δεν πας καλά. Πρέπει να κάνεις μικρές κινήσεις στο τιμόνι και το καρτ να παίρνει φόρα, να προχωράει. Γι' αυτό εσύ με παίρνεγες και με ξαναπέρναγες, ε! Πάμε να δούμε και λίγο το, το δρόμο εδώ. Αυτά τα ασπρακόκκινα τσιμεντάκια, τα πατάς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα πατάμε πάντα. Σε άλλα σημεία σε συμφέρει να τα πατήσεις και να κόψεις δρόμο. Πότε σε συμφέρει να τα πατήσεις? Σε κάποιες στροφές συμφέρει να πατήσεις λίγο το κέρμπι και να κόψεις δρόμο. Αν όμως κάπου το κέρμπι είναι πολύ ψηλό, όπως στην επόμενη στροφή, αν το πατήσεις και σηκωθεί πάρα πολύ το κάρτι, δεν σε συμφέρει πλέον. Γιατί έχεις χάσει φορά. Καλύτερα να κάτσεις κάτω και να μείνεις απ' έξω. Εδώ είναι το βασικό σου λάθος. Εσύ τελειώνεις τη στροφή και μένεις με το τιμόνι στριμμένο και βγαίνεις κλειστά. Και εδώ χάνεις πάρα πολύ φορά. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πας απέναντι πολύ γλυκά, να αφήσεις το καρτ να εκτονωθεί. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή μπαίνεις στη στροφή και φεύγεις. Βγαίνοντας όμως, από εδώ και πέρα πια πρέπει να κρατήσεις το τιμόνι πάρα πολύ χαλαρό. Να αφήσεις το καρτ να πάει μόνο του και να βγει έξω. Να πας μέχρι έξω, 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 τελείως. Να εξαντλήσεις όλο το πλάτος του δρόμου για να έχεις φορά. Να μην μείνεις με το τιμόνι στριμμένο γιατί αυτό σου κόβει πολύ φορά. Το έχεις. Άρα,
Πολύ καλή. Πολύ καλή. Δούλευε ανάποδο φουλ και καλά. Ανάποδο τιμόνι. Συνέχεια. Σου μίστρα για το πίσω μέρος και το διόρθωνες με το ανάποδο τιμόνι. Πότε ξεδίνεις έτσι. Ξεδίνεις δηλαδή άμα έχεις πολλά νεύρα, πιάνεις εκεί το τιμόνι, πατάς τον γκάζι και μετά είσαι άλλος άνθρωπος ρε παιδί. Του μαθαίνεις να οδηγείς και σωστά, γιατί ένα παιδί που θυμάσαι να οδηγεί σωστά στην πίστα, ξέρει να αντιμετωπίσει δυσκολίες στον δρόμο. Πώς θα πένεις εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και κάνεις κάτι. Ναι. Πας σε νηπιαγωγείο ή δημοτικό. Έχω περάσει την πρώτη. Έχεις περάσει την πρώτη. Ναι. Μικρός το τιμόνι. Πολύ καλός ο Χρήστος, αν και μικρός. Γιατί το ταλέντο δεν έχει ηλικία. Τώρα δεν θα τρέχει στον δρόμο, πιστεύω, έτσι. Έτσι όχι. Έτσι. Πολύ καλά δείχνει. Εμένα μ' άρεσε τα ανάποδα τιμόνια που έκανε. Λίγησα και το πίσω πέρσι. Το φέρνα στα ίσα του. Αλλά πολύ πιάστηκα, κουράστηκα τα χέρια μου. Τι είναι κουραστικό το κάνω. Κάζε που είναι εύκολο. Πείτε μου, έρχεται κόσμο εδώ κάθε συχνά. Σαββατοκύριακο από 6 χρονών μπορούν να έρθουν μέχρι όσο αντέχουν. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Εμείς ευχαριστούμε. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, το διασκέδασα και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ξανάρθω. Σε περιμένω.